Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς τα περνάτε, εγώ είμαι καλά. Όχι πάρα πολύ καλά σε αυτό το βίντεο, γιατί όπως μπορείτε να καταλάβετε και να κάνω δεύτερο μέρος, σημαίνει ότι ακόμα δεν έχω βρει σπίτι. Αν δεν έχετε δει το βίντεο που ψάχνω σπίτι, σας προτείνω να πάτε να το δείτε πριν δείτε αυτό, για να δείτε σε πόσο άσχημη κατάσταση βρίσκεται το μυαλό μου βλέποντας όλα αυτά τα σπίτια. Έβαλα το γιαγιουδίστικο παπουδίστικό μου outfit, γιατί πραγματικά έχω πίστη στην καρδιά των καρτών, που θα έλεγε και ο Γιούγκη. Σήμερα εδώ μαζί σας θα βρω σπίτι. Τέλος! Μπα, δεν θα γλιτώσεις. Period! Να σας πω, σε αυτό το σημείο, ότι το σημερινό βίντεο έγινε με τη βοήθεια του αγαπημένου μου Surfshark. Αν δεν ξέρετε τι είναι το Surfshark, ελάτε εδώ, θα σας τα πω όλα. Το Surfshark είναι το αγαπημένο μου VPN. Με ένα VPN μπορείς να διακτηνιστείς, να τηλεμεταφερθείς, πείτε το όπως θέλετε, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου θέλεις, οποιαδήποτε στιγμή. Π.χ. τώρα, είναι εξωφρενικά τα ενίκια στην Αθήνα. Μακάρι να μπορούσα να τηλεμεταφερθώ. Τσακ! Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ακριβώς το Surfshark, αλλά καταλαβαίνετε, και θα τηλεμεταφερθώ στην Μαδρίτη, που ίσως έχει φθηνότερα ενίκια από τον Αθήνα. Ναι. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και link για τεράστια Black Friday έκπτωση, χρησιμοποιώντας φυσικά τον κωδικό επώνυμος. Γιατί το Surfshark, σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες σπιτιών της Αθήνας, got your back. Without further ado, που λένε και στο χωριό μου, πάμε να δούμε τα σημερινά μας σπίτια. Το πρώτο μας σπίτι, για να το δούμε. Α, τι ωραίος πολυέλεος. Νιώθω λες και είμαι στο Hogwarts. Μπήκα στον γειτόνα μου, του Gryffindor, και το έχουνε κρεμασμένο αυτό. Καλά η θεά. Δεν υπάρχει, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει, γιατί την κόβει αυτό το υπέροχο κατά τα άλλα νερατζοδέντρο. Θα έχετε όλο το χρόνο δικά σας νεράτζια για να τα κόβετε και να τα κάνετε γλυκό του κουταλιού. Θα ρίξω κατάρες, θα πω βαριές κουβέντες, έτσι ώστε το δικό σας καλό και γλυκό κάρμα να μην επηρεαστεί, να επηρεαστεί μόνο το δικό μου. Έτσι κι αλλιώς, καταδικασμένο. Ωχ, μοσαϊκό, εφιάλτης μου. Δεν ξέρω τι εφιάλτες βλέπετε εσείς στον ύπνο σας. Βλέπετε να σας πέφτουν δόντια. Μεγάλη στενοχώρια. Βλέπετε να σας κυνηγάνε και να σας σκοτώνουν. Άγχος. Βλέπετε να κάνετε έρωτα με κάποιο φιλικό συγγενικό σας πρόσωπο. Αμαρτία. Οι δικοί μου εφιάλτες είναι όλοι με μοσαϊκά πατώματα. Ναι, οκ, okay, είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα δίνω 600 ευρώ το μήνα για μοσαϊκό πάτωμα. Δηλαδή, αυτός ο διάδρομος με το μοσαϊκό είναι οι φιάλτες μου. Ότι τρέχω να σωθώ και παντού μοσαϊκό. Επειδή είμαι ανοιχτό μυαλός, βλέπω και τις υπόλοιπες φωτογραφίες. Πω. 600 ευρώ για να ζεις στο σκότος. Είναι κυριολεκτικά ισόγειο. Το μπαλκόνι το βλέπετε. Είναι ο ακάλυπτος το μπαλκόνι σου. Νέα Σμύρνη, νοικιάζεται διαμέρισμα πρώτου ορόφου. Τι παλιοψεύτες είστε. Λες και αν έρθει κάποιος να δει αυτό το σπίτι, δεν θα δει ότι η νερατζιά είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτόν. Έτσι είναι η πρώτη όροφη. Ένα πανέμορφο παράθυρο φυλακής με τα κάγκελά του. Αυτό είναι το δωμάτιο της τιμωρίας. Βάζεις εδώ όποιον ήταν κακός φίλος. Αν είναι έτσι, να τον νοικιάσω το σπίτι. Έχω άτομα να βάλω μέσα σε αυτό το δωμάτιο και να τα κλειδώσω. Άρεση, στα 500 ευρώ είναι γιατί έχει δύο μπάνια. Ένα, δύο. Έχει και μπιντε. Καλά. Γιατί, επειδή το πάτωμα και τα πλακάκια αυτά είναι λες και στις φυλακές Κορυδαλλού. Έχουν οι φυλακές Κορυδαλλού, φίλε μου, φίλη μου, φίλο μου. Μπιντε. Έλα, αγάπη μου. Κοίτα εδώ και μοντέρνο αναδιπλούμενο παράθυρο. Αυτό το σπίτι ουρλιάζει ακριβές κατσαρίδες. 600 ευρώ κατσαρίδες για την ακρίβεια. Πάμε στο επόμενο σπίτι. Α, 450 ευρώ. Εδώ επέλεξαν μαύρο μοσαϊκό, επειδή μάλλον ακούσανε τις φοβίες μου και τους εφιάλτες μου. Καλέ, τι ωραία πόρτα. Δεν ξέρω γιατί, ενώ έβαψαν όλο το σπίτι, δεν πέρασαν και τα κουφώματα αυτής της πόρτας και είναι μπεζ. Α, έρχεται και με έπιπλα. Εάν δίνεις 450 ευρώ και δεν έχεις για να αγοράσεις έπιπλα, πάρε δώρο δύο καρέκλες λευκές. Από εμάς, γιατί είμαστε large. Τι όμορφο μπάνιο θα έλεγα εάν είχε αυτό το σπίτι 200-250 ευρώ και όχι 450. Κουζινούλα έχουμε που να μην είχαμε. Μαργαρίτες να μαδάει κι ολοκίνες να ρωτάει. Και θα σπάς ένα πλακάκι. Δεν μ' αγαπάει. Και θα σπάς και δεύτερο πλακάκι. Και με τούτα και με εκείνα, παιδιά, σπάζοντας πλακάκι, θα περάσει 1-2 χρόνια, θα σκάσει η φούσκα των ενοικίων και ούτε που θα το έχεις καταλάβει ότι έμενες σε αυτό το σπίτι για 450 ευρώ. Παρεμπιπτόντως, το που φοράω είναι ασορτή με τα πλακάκια. Άρα, μήπως να το σκεφτώ. Το σκέφτηκα.
επιτρέπονται κατοικίδια. Τι γλυκό. Τουλάχιστον να έχει παρέα. Κλέγοντα, να παίρνει αγκαλιά το σκύλο σου και να κλαίτε μαζί που μένετε εκεί. Πολύ όμορφη εμπειρία ήταν αυτό το διαμέρισμα, οπότε πάμε στο επόμενο. 400 ευρώ. Παγκράτη, 400 ευρώ. Ευκαιρία ζωή. Ευρύχωρο χολ. Δεν μα τα λέει καλά. Η περιγραφή 49 τετραγωνικά. Και ευρύχωρο χολ σημαίνει ότι όλο το υπόλοιπο σπίτι είναι τρύπα. Με άριστο προσανατολισμό, με συμβρινό. Είχα πάει στους οδηγούς, στους φλόρους προσκόπους και έτσι λέγανε ότι καταλαβαίνεις από πού φυσάει. Ο μεσημβρινός δεν ξέρω πού είναι, αλλά ήλιος και ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. Ψέμα. Πετυχαίνετε με ελάχιστα χρήματα, ψήξει το καλοκαίρι, ζέστη το χειμώνα. Το είπαμε αυτό. Μεταξύ άλσους και συντριβανιού. Το σπίτι είναι ανάμεσα δηλαδή σε ένα άλσος και σε ένα συντριβάνι. Κατά το πιστικό. Βέβαια, από ό,τι βλέπω εδώ, ενεργειακή κλάση έψιλον. Άρα όλα αυτά που μας έλεγε για ζέστη το χειμώνα, κρύο το καλοκαίρι, είναι όλα ψέματα. Τι είναι αυτό, γαρδένια, γαριφαλιά. Και άλλες γαρδένιες, γαριφαλιές. Μήπως νοικιάζεται φυτώριο και όχι σπίτι. Οι γλάστρες έρχονται μαζί. Μετράει κι αυτό. Τέλειο μπάνιο, λες και είσαι μέσα στο Δαφνί. Αυτός είναι ο μεσημβρινός φωτισμός, ε. Επιμένει με τα φυτά. Θέλει κάπως να δικαιολογήσει τα 400 ευρώ αυτός ο κύριος, κυρία. Τα παράθυρα είναι τα παράθυρα της ψυχής. Επώνυμος 2022 προς 2023 μετά Χριστόν. Εδώ είναι ένας σωλήνας μες στη μέση του δωματίου. Ξαιρετικός. Εάν είναι νερού και αυτή είναι κρεβατοκάμαρα, τέλειο. Ανοίγεις, πίνεις, τέλειο. Το χαρτί κουζίνας, δώρο. Πόσο large ιδιοκτήτης. Πάμε στο επόμενο σπίτι. Αθήνα, Αλφα νεκροταφείο. Για εκεί με βλέπω. Αν δεν βρω κάποιο σπίτι σύντομα. 460 ευρώ τα 50 τετραγωνικά. Αυτό που έχουμε φτάσει πλέον τα 450 ευρώ να είναι το πάτωμα. Για αρχή βλέπουμε ότι είναι καραϊσόγειο. Και σε κατηφορικό δρόμο, γιατί το αυτοκίνητο είναι έτοιμο να μπει μέσα στο σαλόνι. Εάν δεν βρίσκεται πάρκινγκ, γιατί από ό,τι ξέρω στο Αλφα νεκροταφείο δεν βρίσκει συχνά πάρκινγκ, μπορείς να το παρκάρεις μέσα στο σαλόνι σου. Βέβαια, σου κόβουν το χώρο τα δύο ξύλινα καλοριφέρ. Ποιος σκέφτηκε στην πολυκατοικία του, το 1950 λογικά που φτιάχτηκε, τα καλοριφέρ να τα επενδύσει με ξύλινες κάσες. Είναι σαν φέρετρα καλοριφέρ. Τι είναι αυτό? Η κουζίνα είναι αυτή. Γιατί έχει δύο πατώματα να σκίσει σε μπουντρούμι? Τι είναι αυτό? Κι αν έχω δει σπίτια όλους αυτούς τους μήνες, αυτό σας το ορκίζομαι όπου θέλετε, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Μεταλλική σκάλα μέσα στην κουζίνα για να σε βάλεις σε πατάρι κουζίνας. Ειλικρινά, βλέποντας αυτή τη διαρρύθμιση, νιώθω ότι είμαστε σε μπάνκερ. Τουλάχιστον αν γίνει χτύπα ξύλο πόλεμος, θα έχεις το δικό σου μπάνκερ, το δικό σου καταφύγιο. Λογικά είναι κάτω από τη γη και το μπάνιο για να μην μπαίνει αχτίδα φωτός. Αλήθεια, θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου στον ιδιοκτήτη αυτού του σπιτιού να του μείνει για πάντα στην πλάτη. Σαν τσιμπούρι που του ρουφάει το αίμα. Που ζητάει 460 ευρώ για τον μπουντρούμι. Επόμενο σπίτι. Α, με αυτό θα είναι το τυχερό. 570 ευρώ στον Άγιο Θωμά. Όσο Άγιος κι αν είναι, δεν του τα δίνω. Συγγνώμη. Επίσης βλέπω ότι γίνονται κάποια έργα. Δεν είναι έτοιμο το σπιτικό μας. 570 ευρώ και θα έχουμε μαστόρια. Κουζίνα είναι αυτή. Πιστεύω ο ιδιοκτήτης αυτού του σπιτιού είναι φαν της αφαιρετικής τέχνης. Οπότε αφαίρεσε κάποια ντουλάπια. Αυτό τι είναι? Το μπάνιο. Συνεχίζει η αφαιρετική τέχνη. Αφαίρεσε και την μπανιέρα και την τουαλέτα. Μα καλά, τρομέρο. Πανέμορφο σπίτι. Άγιο μου Θωμά, σε παρακαλώ. Εσύ που αυτό το σπίτι είναι στην περιοχή σου. Το έχεις πάρει επικαρπία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τον νοικιάσει κανένας μα κανένας άνθρωπος. Μην αφήσεις κανέναν άνθρωπο να δώσει 600 ευρώ για τα συντρίμια. Είναι λες και χτύπησε μόνο τον Άγιο Θωμά, ένας τεράστιος εγκέλαδος, γκρέμισε το μισό σπίτι, αλλά εσύ είσαι αναγκασμένος να μένεις μέσα του. Εκτός αν σε αυτά τα 600 ευρώ σου δίνουν μαζί και ένα αγόρι ή ένα κορίτσι, ό,τι επιλέξεις, μένετε μαζί, τα φτιάχνετε, παντρεύεστε και σιγά σιγά σου κατασκευάζει το σπίτι των ονείρων σου. Τύπου DIY project. Δεν τα δέχομαι αλλιώς. Βασικά δεν τα δέχομαι. Τελεία. Επόμενο σπιτικό. Να είναι το τυχερό. Να είναι το τυχερό. Το βρήκα το σπίτι των ονείρων μου. Με 620 ευρώ, δύσκολο. Μερικός ανακαινισμένο το 2022. Μερικός σαν το μπουντρούμι πριν. Πλήρες λουτρό με παράθυρο. Αυτό κι αν είναι προνόμιο στις μέρες μας. Τι είναι αυτό το δέντρο από πίσω? Είναι κανονικό δέντρο. Δεν βλέπω κάποια ανακαίνιση. Ανά το δέντρο. Τι είναι αυτή η κουφοξιλιά μου στο σαλόνι? Αυτή κάνει 620 ευρώ. Ο ζωγράφος. Ποιος τη ζωγράφησε? Ο Νταβίντσι. Ποιος ήρθε στην Καλυθέα και ζωγράφησε αυτό το δέντρο και είπε θα χρεώνω 620 ευρώ? Ποιος μωρό μου, ποιος? Έλα καλό μου σπίτι, απέδειξέ μου γιατί κάνεις 620 ευρώ, δείξε μου, βρες μου ένα λόγο. Τι μπάνιο είναι αυτό? Αυτό είναι το παράθυρο που γράφουν στην περιγραφή. Λουτρό με παράθυρο. Με αγάπη, ευγένεια, θαλπορή και θλίψη, σας εύχομαι να σας μείνει ξενίκιαστο αυτό το σπίτι, εκτός αν από 620 ευρώ το πάτε στα 400. Βρε μαλάκα ιδιοκτήτη.
Πάμε στο επόμενο, που θα είναι το τυχερό. 650 ευρώ 84 τετραγωνικά. Δεν μου αρέσει η τιμούλα, αλλά πάμε να το δούμε. Έχει μια vintage παλιά τηλεόραση για να μαθαίνουν οι μικροί και να θυμούνται οι παλαιότεροι. Ένα πίνακα λογικά από το αγαπημένο νησί του ιδιοκτήτη. Έχεις τζάκι βέβαια για να μπορέσεις να κάψεις όλα αυτά τα έπιπλα που σου έχει αφήσει αμανάτι ο ιδιοκτήτης. Παρεμπιπτόντως και αυτό που φοράω θα τέριαζε σε αυτό το σαλόν. Α, έχει έπιπλα. Αυτό το είναι πλεκτό κάδρο. Τι είναι αυτό? Η Μαρία Κορινθίου είναι. Παρουσίαση. Έχω σπουδάσει. Δεν μοιάζει με τη Μαρία Κορινθίου. Εάν είναι το σπίτι της Μαρίας Κορινθίου που τον νοικιάζει, αποκτά άλλη αξία. Α, η Παναγίτσα και ο Χριστούλης, γεια σας, και εσείς εδώ. Α, τι καριόλα είναι αυτή, συγγνώμη. Στο κρεβάτι αναφέρομαι. Α, και θα σου αφήσουν και το πορτρέτο εδώ της νεκρής κυρία. Γιατί? Πάμε στο επόμενο σπίτι. Το σπίτι που θα μείνω. Για να δούμε. Σε κεντρικό σημείο, επί της λεωφόρου Καταχάκη. Φασαρία θα έχει. 111 τετραγωνικά μέτρα. Γήπεδο. Μου κάνει. Αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια, φτιαγμένο το 1967. Λογικά το ένα υπνοδωμάτιο είναι για τα φαντάσματα του σπιτιού. Και κεντρική θέρμανση, η οποία δεν είναι σε λειτουργία. Άρα γιατί μας το αναφέρεις, ρε μωρό μου. Ξεκινάμε με ένα φέρετρο καλοριφέρ. Επίσης ξεκινάμε με. Τι είναι αυτά, λεκέδες από το αίμα των προηγούμενων κατοίκων. 580 ευρώ για αυτό το πάτωμα. Καλά, παιδιά, εδώ σίγουρα έχει πεθάνει άνθρωπος. 1000%. Έχουν ποτίσει τα πατώματα με αίμα. Πόσο σκότωσε εκεί μέσα, καλέ. 580 ευρώ. Για σπίτι γεμάτο πνεύματα και φαντάσματα. Έχω τσουτσουριάσει. Όχι. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ο προηγούμενος ένικος έχει πεθάνει. Σε αυτό το κρεβάτι, πιθανότατα. Πάμε στο επόμενο. 1000 ευρώ 32 τετραγωνικά. Επειδή είναι κοντά στο Hilton. Το Hilton δεν υπάρχει καν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή είναι συντρίμια. Και επειδή αυτό το σπίτι με τα πράσινα ντουλάπια κουζίνα είναι όλο μαζί. Κουζίνα, δωμάτιο, σαλόνι. Το βλέπετε. Υπερψωμένο κρεβάτι μέσα στον ίδιο χώρο με το σαλόνι και την κουζίνα. Και έχει 1000 ευρώ. Δηλαδή, πες ότι κάποιος έχει 1000 ευρώ για να δίνει κάθε μήνα σε ενίκιο. Θα τα δώσει για αυτή την τρύπα. Ειλικρινά, αν αυτό το σπίτι δεν είναι δωμάτιο του Hilton, που δεν είναι γιατί αχνοφαίνεται το Hilton εκεί πέρα, στη θέα, δεν υπάρχει κανένας μα κανένας λόγος να έχει αυτό το σπίτι 1000 ευρώ. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί έξω, πάρα πολύ επικίνδυνος κατά τη γνώμη μου, που θεωρεί ότι αυτό το σπίτι αξίζει 1000 ευρώ το μήνα. Όποιος και αν είναι αυτός ο άνθρωπος, προτείνω στην ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και να τον συλλάβει. Έτσι πρέπει να τον πάνε μέσα. Είναι ένας άνθρωπος που αύριο μεθαύριο θα κάνει κάποιο έγκλημα. Το πρώτο του έγκλημα, να το, 1000 ευρώ για αυτό το σπίτι. 30 τετραγωνικά 1000 ευρώ, βρε μαλάκα. Τώρα λέω να δω φωτογραφίες, χωρίς να δω την τιμή κτλ. Έχουμε λοιπόν ένα πάρα πολύ παλιό σπίτι. Από ό,τι βλέπω είναι ισόγειο, έχει πάρα πολλά καλώδια να κρέμονται. Σε κακή κατάσταση, εδώ τι κρέμεται, κεφάλι. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Να πάω πίσω στην πάτα. Ρε παιδί μου, ανακαινίζεις όλη την κουζίνα. Δεν μπορείς να αλλάξεις και τον παλιακό τον πορφητήρα. Και αυτό τι είναι, κάμερα? Το μάτι του Σάουρον που σε κοιτάει για να δει αν θα μαγειρέψεις υγιεινά ή ανθυγιεινά. Κυριακή στο χωριό. Συγγνώμη παιδιά, αλλά μόλις είδα την τιμή κατά λάθος. 800 ευρώ. 800 ευρώ! Οι φίλοι Αμερικάνοι θα έλεγαν When life gives you lemons, make lemonade. Αλλά με 800 ευρώ αγοράζω 800 συσκευασίες λεμονάδας. Μάλλον εννοούσε 200 ευρώ το μήνα. Και έχουν κάνει λάθος. Μάλλον 800 ευρώ είναι όλος ο χρόνος. Α, okay. Τουλάχιστον ξέρουμε ποιος έμενε πριν εκεί. Ο Jeffrey Dahmer. Έλα. Έλα, ζωή μου. Τι έγινε, αγάπη μου. Να σε ρωτήσω, θα ήθελες μήπως να συγκατοικήσουμε? Όχι, γιατί? Α, εντάξει, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γεια. Πάμε στο επόμενο. Ημιυπόγειο του 1965, 380 ευρώ. Επειδή μάλλον δεν έχει φως στην κουζίνα, θα βλέπετε από το παράθυρο, εάν δεν είναι παρκαρισμένο κάποιο φορτηγό μπροστά και σας κόβει όλο το φως, και σας έχουμε και αυτή τη λάμπα, για να βλέπετε τουλάχιστον όταν μαγειρεύετε. Μα καλά, όλες αυτές οι παροχές με 380 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να το είδα αυτό μόλις. Έχω χάσει τα λόγια μου. Θα τα είχατε χάσει κι εσείς αν το βλέπετε αυτό μπροστά σας. Είμαι σίγουρος ότι το έχω θολώσει στο μοντάζ για ευνόητους λόγους, αλλά δεν ξέρω καν πώς να το περιγράψω. Αυτό το μπάνιο είναι βρώμικο με όλες τις πιθανές έννοιες. Και μακάρι να εννοούσα τη μούχλα στο ντουζ. Έχω πάθει σοκ που σε αυτό το ημιυπόγειο ζητάνε 380 ευρώ και που αποφάσισε να ανεβάσει αυτές τις φωτογραφίες. Αυτό είναι το σαλόνι. Που μακάρι να ήταν αυτό το μόνο μας πρόβλημα σε αυτό το σπίτι και στο ότι έχει 380 ευρώ! Πάτε καλά! Ας δούμε ένα τελευταίο μπάσκε. Τι είναι αυτά τα κοιονόκρανα? Ρε μωράκια, ρε ζουζουνάκια, είναι κανένας καλά στο μυαλό του? Ποιος βάζει αρχαίο ελληνική κολόνα δωρικού ρυθμού μέσα στο σαλόνι του και έχει και ένα κόκκινο καναπέ μπορντέλου?
Αυτό το σπίτι που κοιτάμε είναι στο Κουκάκι και έχει 800 ευρώ. Εάν αποτρελαθώ πληρώνοντας 800 ευρώ για αυτό το σπίτι, θα φαντάζομαι πιόνια του σκάκι και θα παίζω με αντίπαλο το Γιούρι Γκαγκάρι που έχει πεθάνει. Μάλλον για να έχει 800 ευρώ, βρε κουτά. Είναι αληθινή κολόνα από τον Παρθενώνα, κλεμμένη. Το αυτό το σπίτι παλιά έμεινε ο Λόρδος Έλγιν. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ ίσως μετακομίσω στην Πάτρα. Εάν δεν μετακομίσω, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και bye!